Επιστροφή. Τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής, 24-6-10-42-2-96, είναι το τηλέφωνο στο οποίο εσείς μπορείτε να καλείτε για να πάρετε μέρος. Είτε για το τραπεζάκι δραστηριοτήτων που μαθαίνει την αλφαβήτα, που μαθαίνει χρώματα, σχέδια αλλά και τα ζωάκια στο παιδάκι σας, το οποίο έχει αποσπόμενα από δωράκια, μπορεί να μπει και στο πάτωμα και να παίζετε εκεί πέρα μαζί με το παιδάκι σας. Πάρα πολύ ωραίο δώρο από funnybunny.gr. Είτε για το γούρι από The Hobby Shop Γραφή στην πόλη της Κοζάνης, το χειροποίητο υπέροχο γούρι. Είτε για τις δύο φορμούλες, δύο νικητές εκεί πέρα από Κική, κατάστημα παιδικών ενδυμάτων στην Κοζάνη. Ή για το γυναικείο ένδυμα από το κατάστημα Amaze και πάλι στην πόλη της Κοζάνης. Σαν Άγιο Άλλος, Άγιο Βασίλης, νιώθω και χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, επειδή θα πάμε να κάνουμε τώρα γιορτές και θα είμαστε στο σπίτι και φυσικά τα κέντρα αισθητικής είναι κλειστά, δεν θα φέρουμε μακιγιέρες στο σπίτι να μας βάψει, θα το κάνουμε μόνες μας. Έχουμε παρακολουθήσει αρκετά βίντεο, αλλά ένα πολύ κατατοπιστικό, εύκολο και γρήγορο μακιγιάζ, στο βίντεο που θα παρακολουθήσουμε τώρα, θα μας το δείξει η make-up artist του Glitter Workshop, η Βάσια η Τζίτζα. Λαμπερό μακιγιάζ με κατακόκκινο κραγιόν σε πολύ γρήγορο χρόνο στο βίντεο που ακολουθεί. Καλησπέρα, είμαι η Βάσια και σήμερα θα δούμε μαζί πώς μπορούμε εύκολα από το σπίτι να κάνουμε μόνες μας το εορταστικό μας μακιγιάζ. Παρόλο που οι φετινές γιορτές θα είναι λίγο διαφορετικές, θα τις κάνουμε να είναι γεμάτες λάμψη και εμείς να δείχνουμε εντυπωσιακές ακόμα και μέσα στο σπίτι. Ξεκινάμε λοιπόν με τη βάση, την οποία έχω κάνει ήδη. Έχω βάλει την ενυδατική μου, το primer που μου ταιριάζει και έχω βάλει και make-up. Οπότε σειρά έχουν τα φρύδια. Θα περάσω ένα eyebrow gel για να τα χτενίσω και να τα σταθεροποιήσω. Το ίδιο και από την άλλη. Και δίνω έτσι εγώ τη φορά που μου αρέσει. Αφού τελειώσουμε με τα φρύδια, πάμε στα μάτια. Θα χρησιμοποιήσω μία καφέ σκούρα σκιά για να τονίσω λίγο τη γωνία του ματιού και να δώσω λίγο βάθος. Ξεκινώντας από εδώ χαμηλά και πηγαίνοντας λίγο διαγώνια προς τα έξω. Και λίγο προς τα μέσα, σβήνω, τέλεια, με ένα καθαρό πινελάκι. Σβήνω λίγο τις γωνίες και το φέρνω λίγο προς τα μέσα. Και λίγο προς τα έξω για να σβήσει ομοιόμορφα. Χρησιμοποιώ λίγη σκιά αρχικά και αν θέλω στη συνέχεια προσθέτω, για να το κάνω όσο έντονο θέλω εγώ. Εγώ θα προσθέσω λίγο ακόμα. Προσπαθώ να μην πάω πάρα πολύ ψηλά, γιατί μετά ούτως ή άλλως θα ανέβω λίγο. Για το σβήσιμο του. Πάντα σβήνω με καθαρό πινέλο και όχι με το πινέλο που έχω τοποθετήσει στη σκιά. Και λίγο προς τα μέσα. Πολύ ωραία. Πάμε να κάνουμε το ίδιο και από την άλλη μεριά. Τοποθετώ πάλι χαμηλά και βγαίνω διαγώνια προς τα έξω. Και μετά με απαλές κινήσεις μπρος πίσω δημιουργώ τη γωνία. Και πάλι με ένα καθαρό πινελάκι σβήνω. Πάω και λίγο πιο μέσα για να απλώσω τη σκιά για βάθος, αφήνοντας αυτό εδώ το σημείο κενό. Καλό είναι μόλις τοποθετούμε τη σκιά να μην τη βάζουμε κατευθείαν στο μάτι. Λίγο ή τεινάζω το πινελάκι ή τοποθετώ λίγο τη σκιά στο χέρι μου, γιατί θα είναι πάρα πολύ έντονο το αποτέλεσμα και θα πέσει πολύ μεγάλη ποσότητα. Οπότε θα είναι δύσκολο μετά να το διορθώσουμε. Δεν χρειάζεται να πιέζουμε πολύ το πινέλο, απαλές κινήσεις θέλει. Προσέχω να είναι ομοιόμορφο και το ίδιο αποτέλεσμα και από τις δύο μεριές.
και όπου χρειάζεται συμπληρώνω λίγο ή το κάνω λίγο πιο έντονο. Με όση σκιά έχει μείνει στο πινελάκι με το οποίο τοποθετήσαμε τη σκιά, λίγο θα έρθω και πιο μέσα, ακριβώς εδώ. Το ίδιο και από την άλλη. Με κινήσεις μπρος-πίσω, απαλές. Και με το πινελάκι μου πάλι λίγο μετά θα το σβήσω ομοιόμορφα. Προσέχω να μην πάω πολύ χαμηλά. Σε περίπτωση που έχει πέσει λίγη σκιά, μπορούμε απλά να την καθαρίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Πολύ ωραία. Έχω επιλέξει στο εσωτερικό εδώ πέρα στο μάτι να δούμε μια σκιά με γκλίτερ. Το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πειραματιστούμε με σκιές έντονες ή σκιές με γκλίτερ, τις οποίες δεν συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, όπως και με κάποιο κραγιόν μπορντό, σκούρο ή κάτι που γενικά δεν βάζουμε κάθε μέρα. Γι' αυτό και εγώ σήμερα επέλεξα να δούμε κάτι με γκλίτερ, να είναι έτσι λίγο λαμπερό. Με ένα πιο πλακέ πινέλο τώρα, παίρνω τη σκιά που έχει το γκλίτερ και τα μποναριστά. Την τοποθετώ ακριβώς εδώ. Το ίδιο και από την άλλη. Με τα μποναριστές κινήσεις, όπως ακριβώς δείχνω, τοποθετούμε το γκλίτερ. Το κάνουμε όσο έντονα εμείς θέλουμε. Το ταμπονάρουμε μέχρι εκεί που έχουμε δώσει το βάθος με τη σκούρα καφέ σκιά και λίγο προς τα έξω. Με ένα καθαρό πινελάκι πάλι. Λίγο μπρος πίσω θα κάνουμε την ένωση για να σβήσει ομοιόμορφα με την καφέ σκιά που έχουμε βάλει στο εξωτερικό του ματιού. Το ίδιο και από την άλλη. Πολύ ωραία. Και σε αυτό το σημείο μπορώ, αν θέλω, λίγο να συμπληρώσω από την καφέ σκιά εδώ για βάθος με τον ίδιο τρόπο, μπρος πίσω. Παίρνω πάλι το πινελάκι μου, χωρίς να ακουμπήσω εδώ που έχω τοποθετήσει τη σκιά, πάω τώρα λίγο πιο ψηλά και απλά το σβήνω. Σε αυτό το σημείο μπορώ να κάνω είτε την εξωτερική κόνχη του ματιού που έχουμε με σκούρο καφέ, είτε το εσωτερικό του όσο πιο έντονο θέλω εγώ. Πάλι με ένα πινελάκι καθαρίζω αν έχει πέσει λίγο γκλίτερ. Με ένα λίγο πιο μικρό πινελάκι τώρα θα προσθέσω μια λίγο πιο ανοιχτή σκιά. Στην κάτω μεριά, ακριβώς ΣΥΡΙΖΑ με τις λαχαρίδες. Πολύ ωραία. Αυτό το κάνω για να μου δώσει απλά λίγο ένταση και να μην είναι γυμνή η κάτω μεριά του ματιού. Φυσικά, όσες θέλετε, μπορείτε να την κάνετε εξίσου έντονη, είτε να βάλετε μαύρο μολύβι. Έχω τοποθετήσει την ποσότητα που θέλω. Πάλι με ένα πινελάκι λίγο ελαφρώς με μαλακές κινήσεις θα το σβήσω. Βάζουμε μικρή ποσότητα σκιάς για να μπορούμε να τη δουλέψουμε και αν θελήσουμε στη συνέχεια μπορούμε να συμπληρώσουμε. Σε αυτό το σημείο πάλι θα καθαρίσω από κάτω αν έχουν πέσει πολλήματα από τη σκιά. Και τώρα θα πάρω ένα μικρό πινελάκι. Θα πάρω λίγο πιο ανοιχτή απόχρωση glitter και θα την τοποθετήσω εδώ εσωτερικά για να δώσω λίγο περισσότερη λάμψη. Το ίδιο και από την άλλη. Και λίγο θα πάω προς τα δω για να σβήσει ομοιόμορφα και πάλι. Με ένα καθαρό πινελάκι λίγο θα σβήσω εδώ το glitter που μου έχει ξεφύγει, ωραία, και με τον ίδιο τρόπο όπως και πριν θα καθαρίσουμε τυχόν υπολείμματα.
Τώρα θα βάλω λίγο καφέ μολύβι στο εσωτερικό του ματιού. Το περνάω και μία δεύτερη φορά για να δώσω λίγο παραπάνω ένταση. Μπορούμε να το περάσουμε και σύριζα στις κάτω πλεφαρίδες, αν θέλουμε να δώσουμε ακόμα περισσότερη ένταση. Συνεχίζουμε με τη μάσκαρα. Περνάμε μία στρώση από εδώ. Και μία από την άλλη. Αρχικά μόνο στις πάνω βλεφαρίδες. Όσο περιμένουμε λίγο να στεγνώσει η μάσκαρα, ετοιμάζουμε τις βλεφαρίδες που θα χρησιμοποιήσουμε για το μακιγιάζ. Θα ρεβεγιώνουν μια καλή ευκαιρία για ψεύτικες βλεφαρίδες. Παίρνω τη βλεφαρίδα στο χέρι μου. Εγώ έχω κόλλα με πινελάκι, οποιαδήποτε κόλλα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Περνάω κόλλα ακριβώς εδώ ψηλά, σύριζα. Μπορείτε είτε με το χέρι, είτε με κάποιο εργαλείο ή με τσιμπιδάκι φρυδιών να την πιάσετε και κάπως έτσι. Περιμένω λίγα δευτερόλεπτα να στεγνώσει η κόλλα για να μπορέσει να κολλήσει καλύτερα. Δεν θέλω η κόλλα να είναι πολύ υγρή, οπότε δεν βάζω την κόλλα στη βλεφαρίδα και μετά την κολλάω κατευθείαν, γιατί δεν θα μπορέσει να κολλήσει. Αφήνω λίγα δευτερόλεπτα να στεγνώσει. Νομίζω είμαστε καλά, να την πιάσω λίγο καλύτερα. Ωραία. Και είτε με το χέρι είτε με τσιπιδάκι, όπως σας είπα, τοποθετώ σύριζα με τις δικές μου και σπρώχνω προς τα πάνω. Τώρα εγώ θα χρησιμοποιήσω και λίγο το χέρι μου. Λίγο θα επιμείνω εξωτερικά και εσωτερικά, που συνήθως εκεί είναι το πρόβλημα με τις βλεφαρίδες και δεν κολλάνε καλά. Και ελαφρώς με το χέρι μου τη σπρώχνω λίγο για να κολλήσει καλύτερα. Αν οι βλεφαρίδες μας είναι μεγάλες, φυσικά τις δοκιμάζουμε πριν βάλουμε την κόλλα και τις τοποθετήσουμε και κόβουμε για να τις μικρύνουμε. Αφού έχουμε τοποθετήσει και τις βλεφαρίδες, θα προσθέσω λίγη μάσκαρα στις κάτω βλεφαρίδες για να δώσω λίγο ένταση και εκεί. Και αφού έχω τελειώσει με τα μάτια, θα περάσω σε ένα bronzer, το οποίο θα περάσω εδώ. Και από την άλλη. Και τώρα θα προσθέσω λίγο ρουζάκι, περισσότερο εδώ μπροστά και προς τα πίσω, λίγο εδώ χαμηλά στα κόκαλα, πολύ ψηλά στο μέτωπο και ελαφρώς τη μύτη. Συνεχίζουμε τώρα με το highlighter, το οποίο αρχικά θα περάσω λίγο εδώ, κάτω από το φρύδι. Και προς τα έξω και προς τα μέσα. Χωρίς να πηγαίνω πολύ χαμηλά στη σκιά μου. Τέλεια. Και από την άλλη. Συνεχίζουμε τοποθετώντας highlighter εδώ ψηλά στο κόκαλο. Με απαλές κινήσεις μπρος πίσω. Το ίδιο και από την άλλη μεριά. Και λίγο στη μύτη. Ίσως και εδώ στο πάνω χείλος. Να περάσουμε τώρα στο κραγιόν. Επέλεξα εγώ να βάλουμε ένα κόκκινο εντυπωσιακό κραγιόν. Οπότε θα ξεκινήσω με το περίγραμμα, με ένα κόκκινο μολυβάκι.
δίνω το σχήμα που θέλω. Και στη συνέχεια τοποθετώ το κραγιόν. Και αφού έχω τοποθετήσει και το κραγιόν μου, περνάμε το setting spray για να σταθεροποιήσουμε το μακιγιάζ μας. Ωραία. Περιμένουμε λίγο να στεγνώσει. Και είμαστε έτοιμες. Αυτή είναι η δική μου πρόταση μακιγιάζ για την περίοδο των εορτών. Εύχομαι να σας άρεσε και να την ακολουθήσετε. Υπάρχουν φυσικά πάρα πολλοί συνδυασμοί και πάρα πολλές επιλογές, οπότε μπορεί κάθε μία να διαλέξει ό,τι της αρέσει περισσότερο και με ό,τι νιώθει εκείνη καλύτερα. Η δική μου συμβουλή είναι ότι λίγο γκλίτερ και ένα κόκκινο κραγιόν σίγουρα θα βοηθήσουν να κάνουμε και αυτές τις διαφορετικές γιορτές λίγο πιο λαμπερές. Εύχομαι καλές γιορτές σε όλους. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τη Βάσια την Τζίτζα. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς της εκπομπής, τους ανθρώπους που μας έχουν δώσει τη δυνατότητα να σας χαρίζουμε πολλά δώρα. 24-60-42-96. Τσακ, τσακ, τσακ. Έχω 2 λεπτάκια ακόμα για να πάρετε τηλέφωνο. Όλους εσάς φυσικά που για ακόμη ένα απόγευμα επιλέξατε την παρέα μας για να περάσετε έτσι το χρόνο σας, ελπίζω ευχάριστα και αισιόδοξα. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Να είστε όλοι γεροί. Να περάσετε υπέροχα. Σας το εύχομαι από καρδιάς. Το μήνυμα αυτό το χαρμόσυνο των Χριστουγέννων πραγματικά να γεμίσει ελπίδα τις ζωές όλων μας, να μας επαναφέρει σε μια όμορφη καθημερινότητα και πραγματικά αν υπάρχουν θαύματα, Θεέ μου, γλίτωσε την ανθρωπότητα από αυτό το κίνδυνο. Ευχή μου να είστε όλοι καλά.